Το λόγο έχει ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτής της συζήτησης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσω από ένα ερώτημα που έθεσε ο Νίκος ο Φίλης πριν. Μα καλά, μέσα στην κρίση είναι καιρός να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος έδωσε μια απάντηση λέγοντας, μιλώντας όχι μόνο για την οικονομική πλευρά της κρίσης, αλλά και για την θεσμική και κοινωνική κρίση και άρα την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε θεσμικές τομές. Συμφωνώντας μαζί του, εγώ θα πω και κάτι ακόμη. Έχω την εντύπωση ότι όσο τουλάχιστον ζούμε οι παριστάμενοι και οι παριστάμενες, δεν προβλέπεται κάποιο ηλιόλουστο πρωινό να τεντωθούμε ενοχελικά στο κρεβάτι μας, να πούμε ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα τα άλλα. Οπότε ας δούμε τώρα τι κάνουμε με την Εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Δηλαδή, στο ορατό μέλλον θα συνεχίσουμε να ζούμε σε συνθήκες έντασης και κρίσης. Η κρίση θα βιώνουμε την κρίση ως μια νέα κανονικότητα και μέσα σε αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε, να επιλέξουμε, να σταθμίσουμε και να δούμε τι κάνουμε με τις θεσμικές μας εκκρεμότητες. Το ζήτημα που συζητάμε είναι εξόχως σημαντικό, είναι κρίσιμο και είναι κρίσιμο και για τους δύο εταίρους αυτής της σχέσης, και για το κράτος, την πολιτεία και για την Εκκλησία. Και θεωρώ ότι είναι λάθος να το βλέπουμε το πράγμα, η μεν πολιτεία ως τουλάχιστον όσοι έχουν μια αντίληψη σαν αυτή που θεωρώ ότι έχουμε, αυτή που μιλάμε σήμερα, να απαλλαγεί από αυτόν τον εναγκαλισμό της Εκκλησίας. Είναι λάθος να το βλέπουμε μόνο έτσι. Αλλά επίσης θεωρώ ότι είναι λάθος της Εκκλησίας να το βλέπει με μια έλλειψη θεσμικής αυτοπεποίθησης, ώστε να έχει ανάγκη αυτόν τον εναγκαλισμό του κράτους, το σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους, διότι όσο η Εκκλησία παρεμβαίνει στα πολιτικά θέματα και στην διοίκηση, άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο, διαχρονικά, η πολιτεία, το κράτος και το πολιτικό προσωπικό της χώρας παρενέβαινε και παρεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα. Και νομίζω ότι μια εκκλησία που με αυτοπεποίθηση θα δει τον σύνθετο, τον πολλαπλό, το βαθύ της ρόλο, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο εναγκαλισμός πρωτίστως της κάνει κακό. Θα κερδίσει δηλαδή από την καλύτερη διαχείριση των σχέσεων αυτών. Θα αναφερθώ με συντομία, γιατί είμαι ο τελευταίος ομιλητής και άρα χωρίζω την εκδήλωση από τη συζήτηση, σε ένα τετράπτυχο. Το πρώτο είναι τα δείγματα του θρησκευόμενου κράτους. Σας φέρνω 10-11 χρόνια πίσω, ξεκινώντας από τη δικαιοσύνη και ένα εμβληματικό παράδειγμα του 2006. Αγιασμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν αποτελούσε αυτός ο αγιασμός μια εθιμοτυπική εκδήλωση έναρξης του νέου δικαστικού έτους, αυτό είχε υποστηρίξει ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά ο αγιασμός έθετε με οξύτητα ένα ερώτημα. Δικαιούνται οι θεσμοί και τα όργανα της πολιτείας να θρησκεύονται? Αυτός ο αγιασμός, κατά την άποψη και πολλών δικαστών, οι οποίοι δημοσίως το είπαν, έπλητε ευθέως τον κορυφαίο θεσμό, γιατί του προσέδε ένα θρησκευτικό χρωματισμό. Η ίδια η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣΤΕ είχε πει το εξής. Το ΣΤΕ είναι επιφορτισμένο με τη δικαστική προστασία ατομικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα υπέρ όλων των Ελλήνων πολιτών και υπέρ όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Και αυτή η αρμοδιότητα του Συμβουλίου επιβάλλει στα δικαστήρια να αποφεύγει διοργάνωση εκδηλώσεων που μπορούν να εγείρουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία του. Θυμίζω μάλιστα ότι τότε στο ΣΤΕ εκκρεμούσαν υποθέσεις σχετικές με πρόσωπα της Εκκλησίας και με την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Και η ίδια η παρουσία του Αρχιεπισκόπου τότε στο δικαστήριο συμβόλιζε μία ενδυνάμει παρέκκληση από τη θρησκευτική ουδετερότητα και την αμεροληψία του δικαστηρίου. Και μάλιστα μία παρέκκληση με άμεση ισχύ, διότι υπήρχαν εκκρεμείς υποθέσεις. Θα έλεγε κανείς, ενδεχομένως αυθαιρετώντας λίγο, ότι ισοδυναμούσε αυτή η παρουσία στην αρχή του δικαστικού έτους με εναγκαλισμό διαδίκου με το δικαστή λίγο πριν από την έκδοση της απόφασης. Συνεχίζω με την εκπαίδευση, για την οποία ήδη έγινε λόγος, που είναι κομβικό σημείο, κομβικό πεδίο για την Εκκλησία, αναφορικά με τις ιερατικές σχολές, με τα σχολεία, αλλά και την παρουσία ιερέων στα σχολεία και την τέλεση μυστηρίων. Θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα γινόταν εξομολόγηση μέσα στους σχολικούς χώρους.
Ο σχετικός νόμος του 85, το είπε και η Ιφηγένεια Καμψίδου πριν, όριζε ως σκοπό του σχολείου να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα τα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης κτλ. Τι είχαμε δηλαδή και έχουμε? Μια προσπάθεια ακροβατική σχεδόν να συγκεράσουμε στόχους που είναι εμφανώς, καταφανώς αποκλίνοντες. Απ' τη μια η πίστη, η ενδογμάτιση και αφετέρου ο σεβασμός της θρησκευτικής συνείδησης, η δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών κτλ. Ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος, αυτόν που έχουμε στη χώρα μας, συνεπάγεται δύο κεντρικές παραδοχές. Η πρώτη είναι η αναγωγή του ιδιωτικού σε δημόσιο, διότι η θρησκευτική πίστη ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα. Η δημόσια προσευχή, η κατήχηση, η δήλωση θρησκευτικής ταυτότητας ανήκει στη δημόσια σφαίρα. Δεύτερη παραδοχή, ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος στο σχολείο, σε ένα χώρο δηλαδή κατεξοχήν συνδεδεμένο με τη γνώση, προτάσει την πίστη, τη μία και μοναδική, και καθιστά την γνώση συμπληρωματικό αγαθό. Σας παραπέμπω σε ένα εξαιρετικό, σύντομο και ευανάγνωστο βιβλίο του Ρεζίς Ντεμπρέ, γνωστό βιβλίο, το «Για ένα ουδετερόθρικο σχολείο», εκδόσεις Εστία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτού του βιβλίου. Τον κάλεσε η Γαλλική Πολιτεία. Η Γαλλική Πολιτεία βρίσκεται στην άλλη άκρη του εκκρεμούς από όπου βρισκόμαστε εμείς, έτσι. Ένα απολύτως λαϊκό κράτος, δεν υπάρχει θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία. Τι συνειδητοποιήθηκε λοιπόν και κλήθηκε ο Ντεμπρέ να το μελετήσει? Ότι πήγαιναν τα παιδιά για παράδειγμα στο Λούβρο και δεν μπορούσαν να έρθουν σε ουσιαστική επαφή να αντιληφθούν τα εκθέματα λόγω έλλειψης της πολιτιστικής όψης μιας θρησκευτικής καλλιέργειας. Και ο Ντεμπρέ μιλάει για την ανάγκη το θρησκευτικό φαινόμενο, τουλάχιστον από την πολιτισμική του πλευρά, αλλά όχι μόνο, να επανέλθει στο σχολείο. Εάν λοιπόν η άλλη άκρη, το άλλο άκρο του εκκρεμούς, συζητάει λίγο να έρθει προς το κέντρο, μήπως είναι η ώρα και εμείς από τη δική μας άκρη του εκκρεμούς να συγκλίνουμε με ένα ευρωπαϊκό μέσο όρο? Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, και για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, η Ορθοδοξία ως ένα βασικό συστατικό αυτού που ονομάστηκε ταυτότητα, είναι πολύ πονεμένος και δύσκολος όρος η έννοια ταυτότητα και προσπαθώ να την αποφεύγω, αλλά εν πάση περιπτώσει χάρη της συζήτησης, ως συστατικό στοιχείο αυτής της ταυτότητας δεν μπορεί παρά να έχει βασική θέση, ουσιαστική θέση στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδάλλως πολλές διδακτικές προσεγγίσεις σκεφτείτε το μάθημα της ιστορίας, της λογοτεχνίας κτλ. Στην τέχνη θα ήταν λειψές. Το ίδιο το θρησκευτικό φαινόμενο έχει θέση στην εκπαίδευση. Αλλά και πρέπει από την άλλη να αναδεικνύεται ο ρόλος όλων των θρησκευτικών παραδόσεων στον πολιτισμό και να μην έχουμε μία αντιστροφή του φαινομένου όπου πολλές φορές η παρουσία θεολόγων στο σχολείο απολύγει σε μια προσπάθεια απομείωσης της συμβολής άλλων θρησκειών στον πολιτισμό. Πριν φύγω από το κομμάτι της εκπαίδευσης, εγώ νιώθω την ανάγκη να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στην αντικατάσταση του Φίλη από το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ κακό σινιάλο και προς την κοινωνία και προς την Εκκλησία. Και φυσικά έχω αντίληψη, στοιχειώδη τουλάχιστον αντίληψη, τι σημαίνει η Realpolitik και ποιες είναι οι ανάγκες της, όπως επίσης πώς χρειάζονται να γίνονται κάποιοι τακτικοί ελιγμοί σε αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την εκδήλωση σήμερα και γιατί ανοίγει αυτή η συζήτηση, διότι είχα την αίσθηση ότι μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον, μπορεί να είναι δική μου λειψή πληροφόρηση, δεν είχα καθαρή θέση από μέλη της κυβέρνησης ότι είναι τουλάχιστον μακροπρόθεσμος στόχος, στρατηγικός στόχος, ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Επικρατούσε μια αλαλία, με μια εξαίρεση. Η μόνη δυνατή, σαφής κυβερνητική φωνή σε αυτά τα θέματα ήταν η φωνή του κ. Καμένου. Και με την έννοια αυτή είχαμε και έχουμε μια εκχώρηση ζωτικού χώρου σε ακραία συντηρητικά στοιχεία. Και αυτό ελπίζω ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα το ξαναφέρει σε μια ρότα σαν αυτή που θα έπρεπε να έχει. Περνάω στο δεύτερο σημείο, στην πολιτευόμενη εκκλησία. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, είναι σχεδόν για να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Ίσως το χαρακτηρίσετε εύκολο λογοπαίγνιο, θα ήταν σαν να κλέβει κανείς εκκλησία να αναφέρει δηλώσεις ιεραρχών σε σχέση με το νεοναζιστικό μόρφωμα τα τελευταία χρόνια. Θλιβερές περιπτώσεις. Ο ένας πηγαίνει αγκαλιά με βουλευτές της Χρυσής Αυγής να καταθέσει μήνυση σε αστυνομικό τμήμα. Δεύτερος μιλάει για τα καλά τα παιδιά τα αγωνιστικά με τις μαύρες μπλούζες. Και τρίτος
γίνεται image maker της οργάνωσης και τους συμβουλεύει και τους λέει αν αποφύγετε κάποιες ανωφελείς ακρότητες, τις ακρότητες του νεοφώτιστου, αν τροποποιήσετε λίγο το στυλ σας, σε εισαγωγικά λέω απευθείας αυτά που έχουν υποθεί, αν οριμάσετε θα καταστείτε μια γλυκιά ελπίδα για τον απελπισμένο πολίτη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες ούτε για γραφικές περιπτώσεις. Είναι λάθος να αντιμετωπίζετε έτσι. Δεν πρόκειται για την πλειονότητα των ιεραρχών. Επίσης πρέπει αυτό να το λέμε. Όμως, επειδή έχουν αυτόν τον συγκεκριμένο θεσμικό, πνευματικό, κοινωνικό ρόλο, γι' αυτό ακριβώς δικαιούται κανείς να απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν αυτός ο λόγος προσβάλλει τμήματα του πληθυσμού, τα οποία σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους με την φορολογία τους μισθοδοτούν αυτούς τους ιεράρχες. Με την έννοια αυτή λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η Εκκλησία, η ιεραρχία της Εκκλησίας έχει πάρα πολύ σημαντική ευθύνη να ανακαλεί στην τάξη. Γνωρίζω ότι εσωτερικά διοικητικά αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι προέχει η ευθύνη της Εκκλησίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ειδικά σε περιόδους έντασης της ρητορικής του μίσους και του ρατσιστικού φαινομένου, όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά και αυτή πρέπει να την πούμε. Όταν ήμουνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχα την ευθύνη για την προετοιμασία και την νομοθετική προετοιμασία της επέκτασης του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, από την πλευρά της Εκκλησίας είχαμε δύο τόνους, δύο μορφές λόγου. Υπήρχε ο λόγος έντασης, ο οποίος διεκινείται κυρίως από το διαδίκτυο κτλ. Οφείλω όμως να πω ότι όταν έγινε η ακρόαση φορέων στο Κοινοβούλιο, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, με έναν εξαιρετικό, μια εξαιρετική παρέμβαση, είπε ουσιαστικά, κοιτάξτε, εμείς ως Εκκλησία ευλογούμε το θρησκευτικό γάμο, αυτό λέει το δόγμα μας, εσείς ως πολιτεία κάντε τα κουμάντα σας, ρυθμίστε αυτά που πρέπει να πείτε. Και θεωρώ ότι εκείνος ο λόγος ήταν ο λόγος που δείχνει ότι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αντίληψη τι σημαίνει στην πράξη διακριτή ρόλη πολιτείας και κράτους. Πέρα όμως από τις ακραίες περιπτώσεις που ανέφερα, εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα η ελληνική Εκκλησία δεν έχει φτάσει στη δική της μεταπολίτευση, στη σχέση της με κρατικές δομές και στην πρόσληψη αυτής της κοινωνικής δυναμικής. Έχουμε μέρος της ιεραρχίας που διεκδικεί ρόλο προνομιακού βραχίωνα μιας ιδεολογικά στρατευμένης κρατικής μηχανής από το παρελθόν, αναφέρθηκε ήδη και η Ιφηγένεια σε αυτό, που βασίζεται αυτός ο λόγος σε μια απλή αναγωγή. Το ηθικό κεφάλαιο που εύλογα αναλογεί σε ένα θρησκευτικό οργανισμό με το ρόλο, τη βαρύτητα και την ιστορία της Ελλαδικής Εκκλησίας μπορεί και πρέπει ανα πάσα στιγμή να μετατρέπεται σε πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο με διαρκείς εισβολές σε αλλότρια πεδία. Είχαμε βιντεοσκοπημένες, τις είδαμε live, απειλές εκλογικού κόστους προς πολιτικούς που δεν συμπορεύονταν στα εριζόμενα ζητήματα, στις ταυτότητες, στο Σύμφωνο Συμβίωσης, στο Μάθημα Θρησκευτικών, και είχαμε και μια πεισματική προσπάθεια επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής σε περιόδους πάρα πολύ ευαίσθητες. Και είχαμε και επίσης ακραίο παράδειγμα, μεμονωμένο αλλά χαρακτηριστικό, ακόμη και τη διεκδίκηση μιας ιδιότυπης ασυλίας ή έστω μιας ευνοϊκής μεταχείρισης. Θυμίζω ότι διατυπώθη το καινοφανές αίτημα να υπάρξει εναλλακτικός εγκλισμός Μητροπολίτη, όχι στη φυλακή για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά σε μοναστήρι. Αυτές οι δύο λοιπόν όψεις, από τη μία το θρησκευόμενο κράτος και από την άλλη η πολιτευόμενη Εκκλησία, οδηγούν σε μια όσμωση, σε μια διαπλοκή. Μια διαρκή τέτοιου τύπου διαπλοκή. Δεν εννοώ τη διαπλοκή με την έννοια της διαφθοράς, εννοώ την καθημερινή τριβή. Πάλι ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν. Μεσούντος του μνημονίου, σας φέρνω μπροστά μια υποθετική σκηνή. Ο Υπουργός Οικονομικών επισκέπτεται τη διοίκηση μιας ΔΕΚΟ και διαβεβαιώνει ότι ειδικά οι εργαζόμενοι αυτής της ΔΕΚΟ δεν θα θυγούν. Και διαβεβαιώνει επίσης ότι τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της ΔΕΚΟ δεν κινδυνεύουν να αξιοποιηθούν στη μάχη κατά του δημοσίου χρέους για τα ταμεία κτλ. Αυτό που φαντάζει ως ένα υποθετικό σενάριο έγινε. Σε συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, ο κύριος Βενιζέλος, Υπουργός Οικονομικών τότε, καθησύχασε ότι η μισθοδοσία του κλήρου δεν θα
πειραχθεί ότι δεν θα μπει η εκκλησιαστική περιουσία στο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας. Είχε, θυμίζω, προηγηθεί η βούληση του προκατόχου του να υπάρξει μια αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας και περικοπή της συμμετοχής του κράτους στη μισθοδοσία του κλήρου. Όταν ανοίγει αυτή η συζήτηση, υπάρχει συνήθως ένας πρώτος αντίλογος, ο οποίος αντίλογος σχετίζεται με το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας είναι προφανώς εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στις περιόδους που διανύουμε. Όμως οι υποχρεώσεις της Εκκλησίας ως θεσμού στο πλαίσιο ενός κοσμικού κράτους δεν υποκαθίστανται από τη φιλανθρωπία. Η υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας, για παράδειγμα, δεν αναιρείται με την επίκληση των συσιτίων. Εξάλλου, οι φιλανθρωπικές δωρεές για οποιονδήποτε, για τη φορολογία οποιοδήποτε, εκπίπτουν χωρίς να τον απαλλάσσουν συνολικά από τη φορολόγηση. Συμπέρασμα ως εδώ. Η Εκκλησία θέλει και εκείνη, όπως το κράτος, από την πλευρά του κράτους το θεωρώ δεδομένο. Σας λέω ότι το κράτος σε αυτήν την σχέση έχει ένα τεκμήριο ενοχής. Αυτό που συζητάει είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία θέλει επίσης να συναλλάσσεται. Όποτε τα πράγματα δυσκολεύουν, υπόθηκε νομίζω με διαφορετικούς τρόπους από τον καθένα, τότε δείχνει τα δόντια της. Η πρακτική είναι πάγια, μοιάζει περίεργο που πολλοί ακόμη μοιάζουν να ξαφνιάζονται με αυτό το σχήμα. Νομίζω ότι αυτή η σχέση είναι παλιά όσο παλιά είναι η σχέση της Εκκλησίας με το κράτος στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Το οικονομικό σε αυτή την διελκυστίνδα έχει τη μερίδα του λέοντος, και όταν ακόμη η διένεξη, η εκάστοτε διένεξη, δεν αφορά το οικονομικό, με κάποιο τρόπο συνδέεται μαζί του. Κλείνω. Το 2005 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε επεξεργαστεί μια πλήρη πρόταση νόμου για τη σχέση του κράτους με την Εκκλησία. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου την είχε πάρει, την είχε επίσης σχολιάσει και την είχε θέσει σε δημόσια συζήτηση. Τρία κόμματα τότε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Φιλελεύθεροι του κ. Μάνου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν καθένα τη δική του πρόταση. Ο τότε πρόεδρος του συνασπισμού κατέθεσε αυτούσια την πρόταση της Ελληνικής Ένωσης του Ανθρώπου, έτσι. Θεωρώ, παρόλο που δεν είναι κοινοβουλευτική πρακτική αυτό, αυτή την πρόταση εσαΐ κατατεθειμένη. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ότι κάτι έχει αλλάξει από το 2005, που να μην καθιστά μία πρόταση, τη διατρέχω εξαιρετικά, απολύτως επιγραμματικά, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά ζητήματα για τη φύση των νομικών προσώπων, για τη θρησκευτική ελευθερία, για την εκπαίδευση, τις τελετές, τους όρκους, τη φορολογία, τα ζητήματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο και τον γάμο, την αναγραφή του θρησκεύματος στα δημόσια έγγραφα, την πολιτική κηδεία, την αποτέφρωση, τη μισθοδοσία των κληρικών, μάλιστα με μια μεταβατική περίοδο που οριζόταν σαφώς, και τα ζητήματα της ακίνητης περιουσίας. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια βάση συζήτησης παράλληλα με τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό που έχει γίνει στη χώρα μας είναι δεδομένο, είναι ότι έχουμε αργήσει. Εάν ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για την διευθέτηση των σχέσεων του κράτους με την Εκκλησία, ξεκινάμε από ένα σημείο πιο πίσω από ό,τι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και βρίσκεται στις χώρες της Ευρώπης. Κατά μια περίεργη σύμπτωση όμως, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια λίγο πολύ συντηρητική παλινόρθωση, άρα μπορεί να συναντηθούμε. Και νομίζω ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι δύσκολη δουλειά, διότι διανύουμε μια περίοδο που έχει στοιχεία αντιδιαφωτισμού. Αλλά πάντως, με δεδομένο ότι αργήσαμε στις θεσμικές μας τομές, εγώ θεωρώ, και κλείνω με αυτό, ότι σε τρία σημεία συνοψίζεται το αντικείμενο που συζητάμε. Το ένα είναι τα κομβικής σημασίας θέματα, όπως είναι αυτά που είναι μπροστά μας, έτσι, και που επιλύονται ή θα επιληθούν. Η καύση των νεκρών, ο λατρευτικός χώρος των μουσουλμάνων στην Αθήνα, τα θρησκευτικά στο σχολείο, η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου. Αυτά δεν είναι θέματα χωρισμού, δεν είναι θέματα συνταγματικής αναθεώρησης. Εξού και υπάρχουν σε νομοθετική πρόταση, ξαναλέω, ήδη κατατεθειμένη στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον,
θεωρώ ότι θα ήταν ιστορικό ατόπιμα όταν υπάρχει με αυτήν την κυβέρνηση ανοιχτή η ίδια η κυβέρνηση προς τιμήν της έχει ανοίξει μια συζήτηση δημόσια και μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, αυτή η ευκαιρία να χαθεί και να μην υπάρξουν θαραλέες τομές σε αυτά τα θεσμικά ζητήματα. Και τρίτον και τελευταίο, μέχρι να μιλήσουμε θεσμικά και συντεταγμένα, είτε για τον χωρισμό της πολιτείας με την Εκκλησία, είτε για τα πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όλες οι πλευρές με αλληλοσεβασμό και σεβασμό στους διακριτούς μας ρόλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.